Γεια σας. Σήμερα να πούμε στην αντισυνεργή JavaScript. Βασικά δεν θα το δούμε αυτό, θα δούμε και κάποια άλλα πράγματα και λίγο αντικειμενοστροφή προγραμματισμού σε JavaScript και κάποια animations, τα οποία φτιάχνονται εύκολα όταν ξέρουμε καλύτερα αντικειμενοστροφή προγραμματισμό και είναι πολύ χρήσιμα, πέρα από αυτά που κάνει jQuery δηλαδή, να το δούμε και πώς υλοποιούνται. Ωραία, εντάξει. Εδώ είναι κάποια στοιχεία που θα δούμε στην αντισυνεργή προγραμματισμού σε JavaScript και μετά τα άλλα δύο πράγματα που σας είπα. Οπότε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς, εντάξει, θα κάνουμε μια επανάληψη στις συναρτήσεις σε JavaScript. Τις έχουμε ξαναδεί, εντάξει, ορίζονται με τη λέξη clear function εκεί πέρα. Ακολουθεί το όνομα της συνάρτησης που το έχω σε κόκκινο, με say hello, μετά οι παρενθέσεις, αγγείλες και το σώμα της συνάρτησης είναι ανάμεσα στις αγγείλες που είναι ο κώδικας. Και εδώ βλέπετε το καλό της συνάρτησης δύο φορές, οπότε το ίδιο σώμα κώδικας θα τρέξει δύο φορές. Οκ, κανονικά αυτά φαντάζομαι, οπότε κλείσε λίγο το σώμα. Εντάξει, μπορούμε να δούμε ποιο είναι τα πράγματα από αυτό. Εντάξει, καταρχάς έχουμε και παραμέτρους, γράφονται ανάμεσα στις παρενθέσεις, έχουμε πει και τους δίνουμε τιμές εδώ όταν τις καλούμε. Και αυτό το έχουμε ξαναδεί, οπότε ας προχωρήσουμε λίγο. Okay, και εδώ βλέπουμε μία επιστροφή τιμής από μία συνάρτηση και όπως ξέρετε γίνεται αντικατάσταση από την τιμή της εκεί που γράφουμε την κλίση της συνάρτησης. Δηλαδή εκεί που έχουμε γράψει άλλα 5 λεφτά είναι σαν να γράφουμε εδώ το κείμενο. Okay. Λοιπόν, ωραία, κάτι που δεν έχουμε δει, πώς ορίζω προαιρετικές παραμέτρους σε JavaScript. Είχαμε δει στην PHP ότι χρησιμοποιώντας τη σύνταξη αυτή εδώ, μπορώ να έχω προαιρετικές παραμέτρους. Στο τέλος, αυτό είναι PHP έτσι. Αυτή η παράμετρο είναι υποχρεωτική, ενώ αυτές είναι προαιρετικές και αν δεν τις περάσω παίρνουν τις τιμές 0. Στην JavaScript για να το πετύχω αυτό χρησιμοποιώ ένα διαφορετικό ιδίωμα, αυτή η μεταβλητή arguments, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στη συνάρτησή μου. Και όταν τη χρησιμοποιώ μέσα στη συνάρτησή μου, περιέχει ένα πίνακα που έχει όλες τις παραμέτρους που έχει περάσει ο χρήστης. Το οποίο σημαίνει ότι. Ο προγραμματιστής χρήστης δηλαδή. Το οποίο σημαίνει ότι μπορώ να στην δήλωση της συνάρτησής μου, όπως βλέπετε εδώ πέρα, να μην έχω κανέναν ορισμό παραμέτρου, αλλά παρόλα αυτά να χρησιμοποιήσω τις παραμέτρους που έχει περάσει ο χρήστης. Εδώ συγκεκριμένα τι κάνω. Καταρχάς, παρατηρήστε ότι μπορώ να δηλώσω τη συνάρτηση αφού την καλέσω. Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Αντίθετα από ό,τι έχετε συνηθίσει στη C, ας πούμε. Εδώ έχω την καλό με 3 παραμέτρους και με 4 παραμέτρους αντίστοιχα. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που γίνεται είναι το εξής. Αρχικά πάω στη μεταβλητή arguments που περιέχει τα ορίσματά μου, τις τιμές των ορισμάτων και βρίσκω το μήκος. Ουσιαστικά αυτό είναι το πλήθος των ορισμάτων που έχει περάσει. Και το κρατάω σε μια μεταβλητή len. Και τώρα θα υπολογίσω το άθροισμα όλων των ορισμάτων. Ξεκινάω υποθέτοντας το άθροισμα 0 εκεί πάνω. Και μετά προσθέτω κάθε ένα από τα ορίσματα. Οπότε κάνω μια επανάληψη ξεκινώντας από το ISO 0 μέχρι το μήκος. Και περνάω από κάθε ένα από τα ορίσματα το οποίο το προσθέτω στο sum. Και τελικά επιστρέφω το sum. Οπότε αυτό που θα γίνει είναι. Ωραία, ναι. Αυτό που θα γίνει είναι. Θα μας εμφανίσει πάνω, θα μας εμφανίσει το άθροισμα 3 συν 5 συν 7. Στη δεύτερη περίπτωση 10 συν 20 συν 7 μείον 7. Οπότε θα βρίσκει το άθροισμα και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όσους παραμέτρους θέλει. Αυτός που το χρησιμοποιεί μπορεί να περάσει όσους παραμέτρους θέλει. Δεν υπάρχει περιορισμός, είναι εντελώς ελεύθερο. Οπότε αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάχνουμε κάποιες συναρτήσεις πιο γενικευμένες που έχουν όσους παραμέτρους θέλουν. Και απλά το χειρίζω μόνος μου χωρίς να τις ορίσω. Οκ, κατανοητό αυτό πως έχω προαιρετικά ορίσματα στη JavaScript. Κάποια ερώτηση. Οκ. Το επόμενο παρακάτω, είχαμε ξαναδεί λίγο την εμβέλεια των μεταβλητών σε JavaScript. Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά άλλη μια φορά. Υπάρχουν δύο ειδών εμβέλειες, οι τοπικές και οι καθολικές. Είπαμε ότι οι μεταβλητές εισάγονται με τη λέξη κλειδί var. Και τώρα οι καθολικές από τις τοπικές ξεχωρίζουν με βάση το πού δηλώνονται για πρώτη φορά. Αν δηλώνονται μέσα σε μια συνάρτηση είναι τοπικές, ενώ αν δηλώνονται εκτός μια συνάρτηση είναι καθολικές. Αυτό φαίνεται καλύτερα στο παράδειγμα που έχουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα, σε αυτό το παράδειγμα, έχω μια μεταβλητή α εξωτερικά από μια συνάρτηση δηλώνεται.
Και αυτή είναι μια καθολική μεταβλητή. Μέσα στη συνάρτηση τώρα δηλώνω μια μεταβλητή α πάλι, η οποία όμως είναι τοπική. Επειδή δηλώνεται μέσα. Είναι μια διαφορετική μεταβλητή από την α, την εξωτερική. Εντάξει, οπότε άμεσα στη συνάρτηση χρησιμοποιήσω τη μεταβλητή α, αυτό που εννοώ είναι την τοπική μεταβλητή. Και αυτή είναι που αλλάζω και σε εκείνη τη γραμμή στο φου. Οπότε αυτό ο κώδικα θέλει κάποιο να μα πει τι θα κάνει, τι θα εμφανίσει. Ναι. Θα κάνει alert 6 και μετά alert 5. Για να δούμε. Ναι, σωστά. Δηλαδή, όταν κάνω τη συνάρτηση, η α είναι τοπική, παίρνει την 6 και την εμφανίζει. Όταν βγαίνουμε από τη συνάρτηση όμως, η α κάτω είναι η καθολική που η τιμή της δεν έχει αλλάξει καθόλου. Εντάξει. Ωραία. Okay, ας προχωρήσουμε. Εδώ πέρα τώρα, επειδή δεν έχω δηλώσει μέσα στην συνάρτηση var, δεν έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη δηλαδή var μέσα στη συνάρτηση. Η άλφα που εμφανίζεται μέσα στη συνάρτηση είναι η καθολική μεταβλητή, η οποία αλλάζει. Οπότε αυτό θα εμφανίσει, θα γίνει αρχικά η καθολική μεταβλητή 5, μετά όταν κρυφθεί η συνάρτηση φου θα πάρει την τιμή 6, θα εμφανίσει το 6 και ως καθολική μεταβλητή μετά χρησιμοποιείται στο τέλος πάλι θα εμφανίσει 6, δύο φορές το 6. Okay. Ωραία. Κάποια ερώτηση σχετικά με την εμβέλεια υπάρχει? Okay, οπότε, ναι, πείτε. Εφόσον στο host argument δεν υπάρχει το α, μήπως το α πλήσον 6 είναι εσωτερική μεταβλητή? Όχι. Ωραία, ναι. Εδώ πέρα η α, επειδή δεν έχω βάρ, πήγαινε λίγο στην προηγούμενη εμφάνεια. Εδώ, βλέπεις ότι για να... Η ερώτηση είναι, επειδή η α δεν είναι παράμετρος, μήπως τελικά είναι εσωτερική μεταβλητή? Όχι, δεν είναι εσωτερική μεταβλητή, είναι καθολική. Επειδή για να είναι εσωτερική θα πρέπει να τη δηλώσω χρησιμοποιώντας τη λέξη κλειδί var. Διαφορετικά εννοείται η καθολική μεταβλητή. Ναι. Τότε γιατί να χρησιμοποιήσουμε παραμέτρους εφόσον ό,τι μεταβλητή, όποια καθολική μεταβλητή υπάρχει μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη συνάρτηση? Ναι, η ερώτηση είναι αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις καθολικές μεταβλητές ως παραμέτρους και να μην χρειάζεται να δηλώσω καθόλου παραμέτρους. Υπάρχει κάποια άποψη πάνω σε αυτό? Γιατί θα μπορούσε να είναι κακή αυτή η ιδέα? Ναι. Γιατί μπορούμε να θέλουμε να αλλάξουμε την καθολική μέσα στη συνάρτηση χωρίς να αλλάξει μετά και στο κυρίως πρόγραμμα. Αυτό είναι μια άποψη. Άμεσα δεν αλλάζει. Αλλά και γενικά είναι κακή πρακτική να χρησιμοποιώ καθολικές μεταβλητές. Γιατί ουσιαστικά αυτό που θέλω είναι οι συναρτήσεις μου να δουλεύουν χωρίς να ξέρουν τι συμβαίνει απ' έξω τους. Σαν μαύρα, δηλαδή είμαι η συνάρτηση που κάνει αυτό. Δεν με νοιάζει πού θα χρησιμοποιηθώ όταν είμαι η συνάρτηση. Και μετά όταν γράφω το πρόγραμμά μου, ξέρω ότι υπάρχει συνάρτηση που κάνει αυτό, δεν με νοιάζει πώς το κάνει. Τι χρησιμοποιώ, η ιδέα είναι αυτή, ότι κάνω διαχωρισμό των ενιών. Αρχή εμβολέ. Πώς? Και η ονοματολογία, γιατί δεν θέλω, επειδή ο προγραμματιστής που χρησιμοποιεί τη συνάρτησή μου έχει φτιάξει ένα AI, άμα εγώ το χρησιμοποιήσω εκεί πέρα να κάνω το πρόγραμμα σαλάτα, δεν θέλω. Εντάξει, αυτή είναι η ιδέα. Οπότε κάνω διαχωρισμό έτσι. Οπότε να θυμάστε να χρησιμοποιείτε τη λέξη κλειδί var μέσα στις συναρτήσεις σας, γιατί αν δεν τη χρησιμοποιείτε, μπορεί να επηρεάσετε ένα εξωτερικό πρόγραμμα με τρόπο που δεν το φαντάζεστε κιόλα και κάποια στιγμή να δημιουργήσει πρόβλημα. Αν μέσα στη φου βάζαμε ως παράμετρο να παίρνει μια α, τότε αυτή δεν θα ήταν η γλώσσα μεταβλητή, αλλά θα ήταν μια άλλη μεταβλητή. Σωστά. Σωστό. Λέει ο συνάδελφος ότι αν βάλουμε ένα παράμετρο α, τότε η α αυτή θα είναι μια τοπική μεταβλητή ως παράμετρος. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ωραία. Εντάξει, ας προχωρήσουμε λίγο. Και άλλη ερώτηση. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη τιμή της εσωτερικής μεταβλητής μέσα στη μεταβλητή? Ναι, όπως μπορείς να το κάνεις αυτό, επειδή όπως είχαμε πει, κάθε μεταβλητή, κάθε καθολική μεταβλητή ανήκει στο αντικείμενο window, αν θέλω να αλλάξω μια. Αν θέλω να αλλάξω μια καθολική μεταβλητή, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το γεγονός και ας πούμε να κάνω. Να δηλώσω μια α, η οποία παίρνει την τιμή 5 και μετά να αλλάξω την καθολική μεταβλητή α. Είναι το 6. Εντάξει, αυτές είναι ανεξάρτητες. Αυτή είναι η τοπική και αυτή είναι η καθολική. Οπότε, αν θέλω, μπορώ να αναφερθώ στις καθολικές χρησιμοποιώντας αυτό το ιδίωμα εδώ πέρα. Εντάξει, θα το δούμε ξανά λιγάκι αυτό μετά στον αντικείμενο στραφή. Ωραία, πάμε λίγο πάνω κάτω. Ωραία, έχετε δει όλες τις φαντάζομαι αναδρομή. Υπάρχει κάποιο που δεν έχει δει αναδρομή ποτέ? Ωραία, εντάξει. Εδώ έχω ένα παράδειγμα αναδρομή σε JavaScript που υπολογίζει το παραγωγικό. Εντάξει. Βλέπετε τη συνάρτηση καλή τον εαυτό της εκεί που κάνει return.
Οπότε αυτό θα υπολογίσει το 6x5x4x3x2x1 χωρίς να χρησιμοποιήσω κάποιο for ή while. Γίνεται κατευθείαν με την αναδρομή, με μία σειρά από κλήσεις. Αυτό έχει αρκετό ενδιαφέρον και είναι ένα από τα στοιχεία του συναρτησιακού προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται για να δομήσουμε ποιος είναι τα προγράμματα. Όπως βλέπετε, υπάρχει και στη JavaScript που μπορούμε να το κάνουμε. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω εδώ πέρα. Ωραία, τώρα αρχίζουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία της JavaScript. Καταρχάς, οι ανώνυμες συναρτήσεις. Αντίθετα από ό,τι έχουμε δει σε PHP και σε C, οι συναρτήσεις μας δεν είναι απαραίτητο να έχουν ονόματα. Ο τρόπος με τον οποίο δηλώνουμε μια συνάρτηση η οποία δεν έχει όνομα είναι αυτός εδώ. Ουσιαστικά παραλείπω το όνομα και ακολουθούν κατευθείαν οι παράμετροι. Οπότε έχουμε εδώ μια συνάρτηση η οποία δεν έχει το όνομα, είναι ανώνυμη και προσθέτει τις δύο παραμέτρους της. Προφανώς, όπως είναι, δεν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω κιόλας, γιατί συνήθως χρησιμοποιώ μια συνάρτηση με το όνομά της, αλλά θα δούμε τώρα πώς μπορώ να τη χρησιμοποιήσω. Ο τρόπος καταρχάς που μπορώ να την καλέσω είναι κάπως έτσι. Εννοείται ότι θα δουλεύει και με όνομα εδώ, Αν ήθελα να χρησιμοποιήσω όνομα, θα την έβγαζα απ' έξω και θα την κάνω. Έτσι δεν μπορεί να δουλεύει σαν τσιβάρο. Νομίζω ότι θα δουλεύει και με όνομα εδώ, ναι. Οπότε μπορείς να το κάνεις, αλλά το βολικό είναι ότι δεν χρειάζεται να βάλεις. Και με το click φαντάζομαι. Ναι, εδώ μπορείς να. Ό,τι δεν καταλαβαίνω. Ενώ στο click βάζει παρέχει function. Ναι, ναι, το ίδιο. Ωραία, εγώ έχω περάσει. Έχω κάνει το εξής. Έχω δηλώσει μια συνάρτηση ανώνυμα. Αυτή η συνάρτηση που κάνει την πρόσθεση του Α με το Β. Και την έχω βάλει μέσα σε πράσινες παρενθέσεις, όπως βλέπετε. Έτσι ώστε μετά να μπορέσω να την καλέσω. Και αυτό που βάλει μια μπροστά. Ωραία. Λοιπόν, για να την καλέσω, χρησιμοποιώ τις παρενθέσεις αμέσως μετά τη συνάρτηση. Δηλαδή, αυτή η παρένθεση που δείχνω με το κόκκινο βέλος, η παρένθεση η οποία χρησιμοποιείται για την κλίση. Και μέσα περνάω τις τιμές των παραμέτρων. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που είχαμε δει στην απλή κλίση της συνάρτησης. Εντάξει, οπότε αυτό τι θα κάνει. Θα δημιουργήσει μια νόμιμη συνάρτηση που είναι μέσα στις πράσινες παρενθέσεις και θα την καλέσει με παράμετρο 5 και με παράμετρο 7. Οπότε θα βρει το άθροισμα 5 στην 7 και θα εμφανίσει το 12. Εντάξει. Ωραία, οπότε αυτή είναι η πιο απλή χρήση ανώνυμης συνάρτησης που έχουμε. Προς το παρόν δεν φαίνεται βολική, αλλά θα δείτε στη συνέχεια γιατί είναι πολύ βολική. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Εντάξει, οι ανώνυμες συναρτήσεις, όπως δείχνει και το προηγούμενο παράδειγμα, λειτουργούν ως τιμές. Το σημαντικό στο JavaScript είναι το γεγονός ότι οι συναρτήσεις δεν είναι κάποιος ιδιαίτερος. Κάποια ιδιαίτερη μορφή διαφορετική από τις υπόλοιπες, αλλά είναι ένας τύπος όπως και το boolean, όπως και το number, είναι ένας από τους πολλούς τύπους που έχουμε. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τις γλώσσες που έχουμε δει μέχρι στιγμής και από την PHP είναι διαφορετικό και όσοι έχετε δει C ή Pascal δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εντάξει, η JavaScript, η συνάρτηση είναι ένας τύπος τιμής. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να την αναθέσω σε μια μεταβλητή. Εδώ κάνω το εξής. Αρχικά δημιουργώ μια μεταβλητή που λέγεται get3, η οποία παίρνει, αποκτά η τιμή της μεταβλητής είναι μια συνάρτηση. Γνωρίζω έτσι. Και βλέπετε ότι είναι ανώνυμη συνάρτηση, αλλά τελικά την βάζω σε μια μεταβλητή. Και η οποία αυτή η συνάρτηση την κάνει, επιστρέφει τον αριθμό 3. Και μετά τι κάνω. Στη δεύτερη μεταβλητή που λέγεται 3getter, ορίζω ότι το 3getter θα είναι ίσιο με το get3. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα καλέσω την get3 και θα πάρω τον αριθμό 3 στο 3getter, αλλά θα αντιγράψω τη συνάρτηση κατά αυτή. Οπότε, σε αυτή τη γραμμή ουσιαστικά δημιουργώ ένα ακόμα αντίγραφο της συνάρτησης που έχει ένα διαφορετικό όνομα και το αποθηκεύω σε μια διαφορετική μεταβλητή. Μετά από κάτω που έχω τη μεταβλητή 3, καλώ τη συνάρτηση get3, βλέπετε τη διαφορά είναι ότι χρησιμοποιώ τις παρενθέσεις που δηλώνουν κλίση. Και στο 3, στις μεταβλητές 3 έχω πλέον τον αριθμό 3. Οπότε τα legs αυτά θα εμφανίσουν, τα δύο πρώτα θα εμφανίσουν τη συνάρτηση, ενώ το τελευταίο θα εμφανίσει τον αριθμό 3. Ας το δούμε και λίγο αυτό στο Firefox, πώς θα γίνει. Ναι, δεν αφήνω μια φορά. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Επίσης, αν έχουμε alert get 3 με παρενθέσεις, πάλι θα βγάζει 3. Σωστά. Λέει ο συμβιτητής μας, αν έχω alert, get3 με παρενθέσεις,
Αυτό εδώ θα εμφανίσει 3, γιατί καλείται και επιστρέφει τη τιμή της στη θέση και της παραμένου. Ωραία, ευχαριστούμε και ο Ζου μόνο. Θα είναι τα καθαρά σε όλους. Πάμε, ωραία. Θα βάλω και αυτό με τέτοιο. Αυτό που είσαι. Ωραία. Οπότε εδώ βλέπετε κάτι πρώτα εδώ, την πηγό της συνάρτηση, τη βάζω σε μία μεταβλητή Get3. Μετά αντιγράφω την Get3 σε μία άλλη μεταβλητή που λέγεται 3Getter. Και τέλος φτιάχνω μία μεταβλητή 3, η οποία περιέχει την τιμή που επιστρέφεται από τη συνάρτηση. Και τις εμφανίζω όλες. Οπότε ας δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, την πρώτη φορά που την κάλεσε, βλέπετε μας εμφανίζει τη συνάρτηση. Δηλαδή αυτό που λέγεται function, παρενθέσεις, return 3. Εμφανίζει την ίδια τη συνάρτηση. Okay. Τώρα εμφανίζει ξανά την ίδια τη συνάρτηση και τέλος θα εμφανίσει το ρυθμό 3. Ναι. Δηλαδή θα ήταν περίπου το ίδιο, θα βλέπουμε αν πρέπει να κάνουμε και ένα string που περιέχει το κώδικα τη συνάρτηση. Όχι, είναι διαφορετικό το να έχει μια συνάρτηση η οποία είναι τύπου συνάρτηση και ένα string το οποίο περιέχει κώδικα. Απλώς αυτό που κάνει JavaScript όταν περνάμε σε ένα layer μια συνάρτηση, αυτό που κάνει είναι ότι μετατρέπει σε αλφαρυθμητικό ώστε να μπορέσουμε να τη δούμε. Αλλά ο τύπος είναι διαφορετικός. Η ερώτηση είναι αν διαχωρίζονται τα αλφαρυθμητικά που έχουν κώδικα και οι συναρτήσεις. Ναι, είναι διαφορετική τύπη. Η ίδια μετατροπή θα συνέβαινε αν προσπαθούσε να κάνει οποιαδήποτε χρήση μια συνάρτηση ως αλφαρυθμητικό. Αν προσπαθούσε να τη συνενώσει με κάποιο κενό αλφαρυθμητικό, α πούμε. Ωραία. Είναι η μετατροπή τύπου που λέγαμε. Εντάξει, είναι κατανοητά αυτά η διαφορά ανάμεσα στην κλίση και στην χρήση. Ναι. Σε αυτό που είπατε τώρα στο τελευταίο, άμα τη συνενώσουμε με αλφαρυθμητικό, θα παραμείνει ο τύπος συνάρτηση όταν είναι σε αλφαρυθμητικό. Το αποτέλεσμα θα είναι σε αλφαρυθμητικό. Η ίδια η συνάρτηση θα μείνει συνάρτηση. Όπως όταν έχουμε έναν αριθμό και το συνενώσουμε έναν αλφαρυθμητικό, το αποτέλεσμα θα είναι αλφαρυθμητικό, αλλά η μεταβλητή εκεί μέσα θα μείνει τύπου number. Οπότε για να προσθέσουμε κώδικα σε μια μεταβλητή συνάρτηση, πώς προσθέτουμε? Θα το δούμε αυτό. Θα κάνουμε κάποιο παράδειγμα. Θυμήστε το να το πω, γιατί με τα επόμενα παραδείγματα θα γίνει πολύ πιο απλό. Η ερώτηση του συναδέλφου είναι πώς μπορώ σε μια υπάρχουσα συνάρτηση να την αλλάξω και να βάλω κάποιον επιπλέον κώδικα. Έχω μια παρόμοια ερώτηση. Παρακαλώ. Έστω ότι αλλάζω το κώδικα τη συνάρτηση σε Get3. Ναι. Εφόσον έχω θέσει trigger στο Get3, θα αλλάξει και το trigger μετά. Πώς θα το αλλάξω, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, συνήθως για να το αλλάξω, θα το βάλω κάπου αλλού. Άρα λέει, αν είτε με αναφορά ή όχι. Ναι, αν είναι με αντίγραφο ή όχι. Αν είναι trigger, έχει αναφορά στην Get3 ή αν είναι αντίγραφο. Ανάλογα πώς. Ναι, όχι, είναι αναφορά κανονικά. Αλλά το αν με ενδιαφέρει αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα το αλλάξω. Που συνήθως είναι. Δεν αλλάζω την ίδια συνήθως. Αυτό. Ωραία, εντάξει. Τώρα, επειδή οι συναρτήσεις λειτουργούν σαν ένας τύπος τιμών συγκεκριμένος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν παράμετροι σε άλλες συναρτήσεις. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο του συναρτησιακού προγραμματισμού. Το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή, είδαμε το $get, $post τη jQuery, το click τη jQuery, το submit τη jQuery. Αυτές οι συναρτήσεις παίρνουν ως παράμετρο μια συνάρτηση. Και είδαμε συχνά ότι χρησιμοποιούμε ανώνυμες συναρτήσεις. Ή μπορεί να τις ονομάζουμε και να περνάμε το όνομα χωρίς να τις καλούμε όμως. Εντάξει, και εγώ έχω κάποια παραδείγματα. Έχω μια ανώνυμη συνάρτηση εδώ που εμφανίζει το κείμενο click και επιστρέφει true. Και την βάζω στη μεταβλητή foo και μετά περνάω τη μεταβλητή foo ως παράμετρο στην συνάρτηση click. Βλέπετε, η πρώτη παράμετρος που παίρνει η συνάρτηση click είναι με τη σειρά της μια συνάρτηση. Και αυτό που θα κάνει αυτή η μέσος είναι κάποια στιγμή να αποφασίσει να την καλέσει. Οπότε όταν περνάμε μια συνάρτηση, η συνάρτηση στην οποία περνάμε την δική μας συνάρτηση έχει τη δυνατότητα να κάνει πράγματα όπως να την καλεί. Εντάξει. Για προχωρά λίγο παρακάτω. Τώρα εδώ η διαφορά... εδώ βλέπετε... Εντάξει. Το είδαν όλοι. Λοιπόν. Εδώ η διαφορά με το προηγούμενο είναι ότι υπάρχουν δύο εισαγωγικά, δύο παρενθέσεις. Και βλέπετε ότι το συμπέρασμα είναι ότι αντί να περάσω τη συνάρτηση στην συνάρτηση click, αντί να περάσω τη συνάρτηση foo, περνάω το αποτέλεσμα της κλίσης της συνάρτησης foo, το οποίο είναι το true.
που σημαίνει ότι στην τότε περίπτωση η συνάρτηση κλικ έχει τη δυνατότητα να καλέσει όποτε επιθυμεί τη συνάρτησή μας φου και άρα θα την καλέσει όταν θα γίνει το κλικ και θα εμφανιστεί η λέξη κλικ όταν θα κάνουμε κλικ. Σε αυτή την περίπτωση δεν περνάμε η συνάρτηση, περνάμε την τιμή true. Και τι γίνεται, τρέχει πρώτα η συνάρτηση ώστε να πάρει την τιμή επιστροφής, άρα εμφανίζεται το κλικ στο κουτάκι του και μετά καλείται η συνάρτηση κλικ με την τιμή επιστροφής που είναι το true και άρα δεν θα τρέχει αυτή η συνάρτηση κάθε φορά που πάρουμε κλικ. Αλλά θα τρέξει μόνο τη στιγμή που ορίζεται αυτό το πράγμα. Έχει τσεκίσει να το βάλουμε, να το δούμε λίγο αυτό. Είναι λίγο λεπτή διαφορά, ναι. Αν όμως εμείς θέλουμε όταν θα τρέξει το κλικ, όταν θα κάνουμε κλικ, να τρέξει μια συνάρτηση την οποία συνάρτηση θέλουμε να περάσει τον παράμετρο, πώς θα κάνουμε. Ναι. Αν θέλεις η παράμετρο σου να είναι σταθερή, συγκεκριμένη πάντα, ίδια. Όχι, παράδειγμα λέγοντα, αν πατήσουμε μια παράγραφο, να μας κάνει πάτσε ένα P. Αν πατήσουμε ένα link, να μας κάνει πάτσε ένα A. Όπως είπαμε, αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τη λέξη κλειδί this μέσα σε, αυτό το, σε αυτή τη συνάρτηση που μας δίνει πρόσβαση στο στοιχείο που έγινε εκεί. Ωραία, εντάξει, θα σου προδώσουμε μια τζεκίρ να δούμε και αυτό που είπαμε τώρα και στις διαφάνειες. Ωραία, φτιάξε και ένα link. Ωραία, θα φτιάξω ένα link. Όταν το πατάω, θέλω να μου εμφανίσει ένα alert. Κάνε και ένα return εκεί μέσα. Αν περάσει την ίδια τη συνάρτηση, αυτό θα δουλέψει όπως περιμένουμε. Δηλαδή, κάθε φορά που κάνω κλικ, θα εμφανίζει το πλαίσιο κλικ. Ωραία. Και άμα το ξανακάνω. Ναι. Άμα ξαναπατήσει ο Πέτρος, θα ξαναεμφανιστεί και εδώ το εξής. Ωραία. Άμα τώρα αλλάξω αυτή τη συνάρτηση. Ωραία. Κάνω αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει τώρα. Τη στιγμή που θα τρέξει η γραμμή 13, θα πάει να καλέσει τη συνάρτηση φου. Με αποτέλεσμα να εμφανιστεί η λέξη κλικ χωρίς να περάσει ως παράμετρος στην κλικ. Εντάξει, οπότε θα τρέξει μια φορά να μας εμφανιστεί το κλικ, αλλά τελικά ως παράμετρος στην κλικ θα περάσει το true και δεν θα μπορεί να το χειρίζεται όταν κάνω κλικ. Ωραία, οπότε με ένα refresh εμφανίστηκε αμέσως. Εντάξει, κάνω refresh, εμφανίζεται, κάνω ένα κλικ όμως δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει, οπότε μπορεί να το είδατε αυτό το πρόβλημα κιόλας αναπτύσσοντας τις εργασίες σας. Όχι, είναι κατανοητή η διαφορά αυτή ανάμεσα στην κλίση και στη χρήση. Άρα, αν την καλούμε κάποιο, να θα τρέξει στην αρχή του. Τη στιγμή που την καλεί, τρέχει. Να, εκεί όμως... στο τμήμα από το που την καλεί. Εδώ όμω την καλούμε όταν κάνει την κλίση στο Α. Όχι, την καλεί ώστε να περάσει παράμετρο σε αυτή τη συνάντηση. Εντάξει. Όπω όταν κάνει alert R35, καλείται το R για να βρει το άθροισμα και να το περάσει το alert. Έτσι αποκαλείται η φου ώστε να βρει τι θα επιστρέψει και να το περάσει την τελεία κλικ. Ωραία. Ας πάμε λίγο παρακάτω, να δούμε λίγο πιο σύνθετα πράγματα. Ωραία. Δύο συναρτήσεις που δεν έχουμε δει καθόλου μέχρι στιγμής και είναι πάρα πολύ συνηθισμένες στην JavaScript και είναι και αυτές που έχουν καθορίσει την ασύγχρονη φύση της ουσιαστικά. Είναι η set timeout από τη μία και η set interval από την άλλη. Αυτές οι δύο συναρτήσεις μας επιτρέπουν να τρέχουμε πράγματα ασύγχρονα όποτε θέλουμε εμείς. Και αυτό που μπορώ να κάνω, αυτό που με επιτρέπει να κάνω είναι το εξής. Να περάσω αυτή τη συνάρτηση στην set timeout που ορίζεται από τον browser δύο παραμέτρους. Η πρώτη να είναι μια συνάρτηση η οποία θέλουμε να τρέξει ασύγχρονα. Και η δεύτερη παράμετρος να είναι ένα συγκεκριμένο χρόνο σε milliseconds μετά από τον οποίο θέλουμε να τρέξει η συνάρτηση. Οπότε. Εδώ αυτό που κάνω λέει ότι θα τρέξει τη συνάρτηση say hello μετά από 5 δευτερόλεπτα. Ωραία, ας το δούμε αυτό, να τρέχει μια φορά. Ωραία, από τη στιγμή που θα φορτώσω τη σελίδα που θα τρέξει αυτός ο κώδικας, φτιάξε λίγο το string σου, είναι σωστό. Μετά από 5 δευτερόλεπτα θα μας εμφανίσει το συγκεκριμένο πλαίσιο. Οπότε κάνω ανανέωση, περιμένουμε.
και εμφανίστηκε μετά από 5 δευτερόλεπτα. Ναι. Συγγνώμη, αυτό σημαίνει ασύγχρονο. Πώς? Μπορείς να δείξεις τι σημαίνει ασύγχρονο. Ναι, ασύγχρονα σημαίνει. Ναι, τι σημαίνει ασύγχρονη η ερώτηση. Για ποιο λόγο. Ναι, οκ. Σημαίνει ότι πρώτα θα ολοκληρωθεί όλο αυτό ο κώδικα και ουσιαστικά αυτό που το έχουμε πει να τρέξει μετά από 5 δευτερόλεπτα μπαίνει ουσιαστικά σε μια ουρά η οποία αποτελείται από πράγματα που πρόκειται να τρέξουν αργότερα και τρέχει όταν υπάρχει δυνατότητα από τον υπολογιστή να το τρέξει και σε συγκεκριμένο χρόνο. Οπότε ναι, αυτό που θα γίνει εδώ πέρα είναι θα εμφανιστεί πρώτα το here και μετά θα εμφανιστεί το hello world. Να ξέρετε, δεν σημαίνει ότι η γραμμή 14 παγώνει όλο το πρόγραμμα και μετά συνεχίζει. Όχι. Αυτό που γίνεται είναι κανονίζει ότι μετά από 5 δευτερόλεπτα θα τρέξει και ο κώδικας συνεχίζει. Κανονικά. Οπότε τρέχει το here, το βλέπετε. Και μετά από 5 δευτερόλεπτα, όπως το έχουμε πει, θα τρέξει και η hello. Να. Ναι. Ο χρόνος λογότερος ξεκινάει όταν φορτώσει πλήρως τη σελίδα ή όταν ξεκινήσει. Ο χρόνος ξεκινάει τη στιγμή που γράφεις την εντολή set timeout. Τη στιγμή που γράφεις το set timeout αρχίζει και μετά ο χρόνος ώστε να τρέξει αυτό που έχεις περάσει ως παράδειγμα. Παρακαλώ. Αυτή είναι η διαδικασία εσωτερικά πώς γίνεται. Δηλαδή όταν ορίζουμε set timeout ναι, ωραία, πολύ καλή ερώτηση είναι αυτή. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο Πέτρος νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας πει, αλλά να σου παντέψω κι εγώ. Ο browser αυτό που κάνει είναι κατανέμει κάποιο. Έχει ένα κεντρικό loop, το οποίο τρέχει συνέχεια και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι αποφασίζει πότε θα κατανέμει κάποιο χρόνο για την JavaScript μας ώστε να κάνει αυτό που έχει να κάνει. Σωστά το λέω. Μια ώρα έχει. Κάθε φορά. Όταν δεν τρέχει κάποιο, βασικά όταν είσαι μέσα σε ένα function και τρέχει κάποιο κώδικα και έχει το set timeout, στην ουσία το βάζει όταν έρθει η ώρα και έχει ελεύθερο χρόνο που το έχει επιτόπου. Αλλά αν μετά από 5 δευτερόλεπτα εσύ είχε τρέχει μια συνάρτηση, το βάζει στην ουρά αμέσως μετά. Οπότε μόλις τελειώσει η συνάρτηση που τρέχει τη στιγμή που θα ήθελε, τότε θα τρέξει ο δικό σου. Που σημαίνει ότι όταν πλέον 5.000 milliseconds για παράδειγμα, σημαίνει τουλάχιστον 5.000. Αν έχει μια μεγάλη συνάρτηση που τρέχει εκείνη τη στιγμή. Που είναι τρέξει μετά από 5-500 για παράδειγμα. Ναι. Οπότε. Η υλοποίηση πάντω γίνεται με ένα wire. Τρέχει πάντα όταν δεν τρέχει κάτι άλλο. Αν τρέχει μια δικιά σου συνάρτηση, δεν θα σταματήσει για να τρέξει σε τα ημώ. Ωραία. Σε καλύψουμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα ιδιώμα το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην JavaScript. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με αυτό. Και μπορούμε να υλοποιήσουμε και τα δικά μα events. Πολλά πράγματα. Πολύ ωραία. Θα το δείτε και στην κρίση και μόνοι σας, αν πειραματιστείτε με αυτό πόσο χρήσιμο είναι. Και είναι ουσιαστικά και το πιο δυνατό στοιχείο της JavaScript, το ότι είναι ασύγχρονο. Ωραία. Τώρα, εκτός από την set timeout, υπάρχει και η set interval, η οποία κάνει το ίδιο πράγμα, μόνο που αντί να το τρέξει μία φορά μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το έχει κάθε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα αυτό εδώ σημαίνει ότι κάθε 5 δευτερόλεπτο θα εμφανίζεται ένα alert που λέει hello world. Ξεκινώντας από 0 ή από 5. Την πρώτη φορά που θα τρέξει θα είναι μετά από 5 δευτερόλεπτα. Ας το δούμε γι' αυτό. Βάλε όμως, ξέρω εγώ, 2 δευτερόλεπτα. Ωραία. Αυτό θα πρέπει κάθε 2 δευτερόλεπτα τώρα να τρέχει. Να το. Ξανά μετά από 2 θα πρέπει να τρέξει, να το και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ωραία. Οπότε εδώ μπορούμε να πετύχουμε μία επανάληψη αυτού του είδους, αλλά χωρίς να έχουμε απαραίτητα ένα while. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Ωραία. Τώρα κάποια πιο ενδιαφέροντα στοιχεία συναρτησιακού προγραμματισμού. Εδώ ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που δημιουργώ μια συνάρτηση δική μου, η οποία παίρνει ως παράμετρο συναρτήσεις. Έχω τη συνάρτηση conditional code, την οποία γνωρίζω πάνω και παίρνει τρεις παραμέτρους. Η μία είναι condition που είναι ένα boolean και ακολουθούν οι F και G, οι οποίες είναι συναρτήσεις. Και στην συνάρτηση μου μέσα κάνω το εξής. Αν η συνθήκη μου είναι αληθής, τότε καλώ την F. Διαφορετικά καλώ την G. Οπότε παρατηρήστε ότι μπορώ τις συναρτήσεις που μου περνάνε ως παραμέτρους να τις καλέσω εγώ χρησιμοποιώντας την σύνταξη αυτή με τις παρενθέσεις.
Εντάξει, και πώς την καλώ από κάτω, αυτό που κάνω είναι. Εντάξει, καλώ την audition εδώ. Εκεί είναι η πρώτη παράμετρος, βλέπετε, το έχει ίσω audition 5. Το οποίο ουσιαστικά είναι μια λογική πρόταση που θα αποτιμηθεί είτε σε αλήθεια είτε σε ψέλος και θα περάσει ως πρώτο όρισμα. Μετά ακολουθεί η δεύτερη παράμετρος, η οποία είναι μια συνάρτηση που εμφανίζει το he is 5. Και τέλος, η τελευταία παράμετρος είναι μια άλλη συνάρτηση, η οποία εμφανίζει το he is not 5. Οπότε αυτό που θα γίνει είναι ότι όταν καλέσει την conditional call θα εμφανιστεί είτε he is 5 είτε he is not 5 ανάλογα με την τιμή της he. Αν είναι 5 θα τρέξει το πρώτο, αλλιώς θα τρέξει το δεύτερο. Και βλέπετε ότι αυτές είναι ανώνυμες συναρτήσεις, αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν και ονόματα και μάλιστα τα ονόματα τους είναι διαφορετικά από το F και το G. Όπως θα μπορούσαν να έχουν και διαφορετικά ονόματα μεταβλητών σε παραμέτρους άλλων τύπων. Δεν ανέβηκε να έχουν αυτή τη σειρά, το condition με τι συναρτήσει. Η σειρά καθορίζεται από τον ορισμό τη συνάρτηση. Πήγε λίγο το δίκτυο να πούμε. Εκεί πέρα, έτσι. Το condition, το F και το G. Πρώτο είναι το condition, ακολουθεί το F και ακολουθεί το G. Έτσι όπω το αφορίσει. Είναι διαφορετικά, παίζει όλη η σειρά. Ωραία. Πάμε λίγο παρακάτω. Εντάξει, να δούμε και κάτι πιο δύσκολο. Κοιτάξτε το λίγο να μου εξηγήσει κάποιος τι είναι αυτό που κάνει. Αυτή η συνάρτηση μετασχηματίζει ένα στοιχείο του πίνακα data. Εντάξει, και τι λέω. Το αποτέλεσμα θα είναι αρχικά ένα σχέδιο του πίνακα, αλλά θα το μεγαλώσει σιγά σιγά. Και λέω τώρα τι. Παίρνει από κάθε στοιχείο του πίνακα data, πάρε το iPhone 0 μέχρι το μήκος του, και κάλεσε τη συνάρτηση transformer πάνω στο αριστό στοιχείο, και το αποτέλεσμα τη βάλω μέσα στο πίνακα resolve. Και μετά επέστρεψε το. Οπότε αυτό θα επιστρέψει, θα κάνει ουσιαστικά. Θα πάρει πρώτα το 1, που είναι το πρώτο στοιχείο της, του data, θα το μετασχηματίσει σε 1 επειδή είναι ο κύβος του 1. Μετά θα πάρει το 2, θα το μετασχηματίσει σε 8 που είναι ο κύβος του 2. Και το 3 θα το μετασχηματίσει σε 27 που είναι ο κύβος του 3. Και αυτό που θα κάνει στο πίνακα resolve θα βάλει πρώτα το πρώτο αποτέλεσμα, μετά το δεύτερο. Μετά το τρίτο, αυτό το κάνει η λειτουργία push που είπαμε προσθέτει ένα στοιχείο στο τέλος ενός πίνακα και στο τέλος θα επιστρέψει αυτό το πίνακα που είναι ουσιαστικά η κύβη των στοιχείων του αρχικού μου πίνακα. Εντάξει. Κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό, είναι κατανοητό όπως δουλεύει. Είναι λίγο δύσκολο. Αν το καταλάβετε όλοι είμαι πολύ περήφανος. Ωραία, εντάξει. Ας δούμε και μία ακόμα παράδειγμα συνάρτηση, αυτή εδώ. Ρίξτε της μία ματιά για αν θέλετε να μου πείτε τι είναι αυτό που κάνει.
παίρνει ένα πίνακα από δεδομένα mm-hmm. και περνάει κάθε ένα από αυτά σε μια συνάρτηση που επιστρέφει boolean τιμή. Και αν το boolean είναι true, τα περνάει στον πίνακα το αποτελέσμα. Ωραία. Σωστό. Ωραία, εδώ αυτό που κάνω είναι, έχω μια συνάρτηση filter, θα δούμε τι κάνει. Την καλώ εκεί κάτω χρησιμοποιώντας την alert, το οποίο είναι το αποτύχησιο να φαίνεται. Ωραία, θα σας περνάω δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος είναι ένας πίνακας με αριθμούς και η δεύτερη παράμετρος είναι μια συνάρτηση που λαμβάνει μια απόφαση. Και όποιο παίρνει μια παράμετρο και την ορίζω είναι η is of. Παίρνει μια παράμετρο και επιστρέφει true, αν ισχύει αυτή η συνθήκη. Είναι μια λογική πρόταση, αποτιμάται είτε σε αλήθεια είτε σε ψεύδες. Και λέω ότι το υπόλοιπο διαίρεσης του χ με το 2 να είναι ίσο με 1, δηλαδή να είναι ο αριθμός να είναι περιττός. Αν λοιπόν είναι περιττός, αυτή η συνάρτηση επιστρέφει true, διαφορετικά επιστρέφει false. Προχώρα λίγο παρακάτω. Ωραία. Τώρα θα ορίζω την filter. Η filter ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι παίρνει τα δεδομένα και κρατάει μόνο αυτά για τα οποία ισχύει η μηχανή μου, για τα οποία επιστρέφει οι αληθές. Εντάξει, και αυτό που κάνει είναι ουσιαστικά το εξής. Περνάει όλα τα στοιχεία εκεί πάνω, δηλαδή στο for, όλα τα στοιχεία του data και λέει αν η μηχανή μου επιστρέψει true για το συγκεκριμένο στοιχείο, βάζω στο αποτέλεσμα. Δεν αλλάζει τον αρχικό πίνακα. Και στο τέλος, αφού περάσει όλα τα στοιχεία, επιστρέφει το αποτέλεσμα. Οπότε αυτό θα εμφανίσει 1, 3, 5, 7. Ένα πίνακα που έχει αυτά τα στοιχεία. Κάποια ερώτηση πάνω στο filter και στο map. Ωραία, πάμε λίγο πολλά κάτω. Εντάξει, και μία ακόμα συνάρτηση. Δείτε δίνει. Μία φορά, να μου πείτε τι κάνει. Είναι το shift. Το shift παίρνει το πρώτο στοιχείο του πίνακα, το βγάζει από τον πίνακα και το επιστρέφει. Αφαιρεί το πρώτο στοιχείο από τον πίνακα και στο δίνει. Το pop τι διαφορά, δεν είναι πρακτικό. Το pop είναι το τελευταίο στοιχείο του πίνακα. Παρακαλώ. Έχουμε ρωτήσει μια συνάρτηση στην αρχή. Παίρνει του παραμέτρου, βλέπω ένα πίνακα από στοιχεία, έναν αριθμό σε μια συνάρτηση. Έλεγε αν υπάρχουν δεδομένα υπόλοιπα. Αν δεν υπάρχουν, τελειώνει η συνάρτηση, η κλίση τη. Μετά παίρνει το πρώτο διαθέσιμο δεδομένο από το πίνακα. Καλεί τη συνάρτηση που έχει δώσει ως παράμετρο πάνω, που είναι το αποτέλεσμα, και μετά ξανακαλεί την ίδια συνάρτηση με αναδρομή για το επόμενο στοιχείο. Ωραία, τι θα εμφανίσει αυτό. Στο άθροισμα το στοιχείο του πίνακα. Πολύ ωραία. Θα εμφανίσει το άθροισμα, έτσι. Το βλέπετε όλοι. Τι κάνει, ουσιαστικά ξεκινάει από το 0, θεωρείται το άθροισμα αρχικά είναι 0. Παίρνει κάθε ένα από τα στοιχεία, αφαιρεί το πρώτο στοιχείο, το προσθέτει στο συνολικό άθροισμα, μετά συνεχίζει και ξανακαλεί τη συνάρτηση, μετά θα καλυφθεί όμως με λιγότερα στοιχεία. Αφαιρεί το δεύτερο στοιχείο, το προσθέτει στο συνολικό άθροισμα και ούτω καθεξής, μέχρι να μείνει μόνο ένα στοιχείο στο πίνακα, οπότε το προσθέτει και αυτό και επιστρέφει το συνολικό αποτέλεσμα. Εντάξει, οπότε με τη reduce, ουσιαστικά χρησιμοποιώντας με διαφορετικές παραμέτρους, μπορώ να κάνω πιο ωραία πράγματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά είναι μια γενική μορφή σύνθεση δεδομένων. Εντάξει, προχώρα το λίγο. Λοιπόν, εκεί παίρνει παράμετρος συνάρτηση που κάνει τη συνένωση δύο στοιχείων, δηλαδή ενός στοιχείου και του ενδιάμεσου αποτελέσματος. Μετά, εκεί παίρνει οι τιμές που θέλουμε να συνενωθούν με κάποιο τρόπο, που σε συγκεκριμένη περίπτωση δηλώνουμε ότι ο τρόπος συνένωσης είναι η πρόσθεση. Και εκεί πέρα είναι η αρχική τιμή από την οποία ξεκινάμε. Ενώ εκεί πέρα στο μπλε κάνω τη συνένωση δύο στοιχείων. Ποιο είναι το στοιχείο, το πρώτο στοιχείο του πίνακα εκείνη τη στιγμή
που κάθε φορά βέβαια θα είναι διαφορετικό γιατί αφαιρώ συνεχώς. Και επίση το στοιχείο που έχω βρει μέχρι στιγμή. Ωραία, οπότε αυτό θα γίνει αρχικά τη so far θα είναι 0, τα δεδομένα μου θα είναι 1, 2, 3, 4, 5, θα αφαιρεθεί το 1, θα προσθεθεί στο so far, θα πάρει την 1 το so far, μετά θα μείνουν τα 2, 3, 4, 5, θα αφαιρεθεί το 2, θα προσθεθεί μέχρι το πυρήνα να μείνει εντελώς κενός και να έχω μείνει με το 15. Και έχω έτσι το άθρος. Εντάξει, παρόμοια μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Ritius για να κάνω κι άλλα πράγματα. Ορίστε, εδώ κάνω κάτι διαφορετικό χρησιμοποιώντας την ίδια Ritius με μια διαφορετική κλίση. Και μάλιστα η συνάντηση συνένωση έτυχε να είναι. Εντάξει, εδώ έχω υλοποιήσει μια συνένωση αλφαρυθμητικών. Περνάω ένα πίνακα που έχει αλφαρυθμητικά και χρησιμοποιώντας την Ritius τα βάζω όλα σε ένα μεγάλο αλφαρυθμητικό. Οπότε το αποτέλεσμα εδώ θα είναι το Hello World με τον αυτόν τον τρόπο που βλέπετε. Πρώτα ξεκινάμε με ένα αλφαρυθμητικό, προσθέτω το Hello, προσθέτω το κόμμα, το Hold και το θαυμαστικό μέχρι τα δεδομένα μας είναι άδεια και το So Far να είναι γεμάτο. Ωραία. Και κάτι ακόμα θα πει. Εδώ μια άλλη κλίση της Ritius. Εντάξει, τον ορισμό της Ritius τον είδατε. Μια κλίση ακόμα. Ποιος θέλει να μου πει τι κάνει αυτό. Καμία ιδέα. Να μας πείτε λίγο τι είναι το ComCat. Ναι, το ComCat κάνει το εξής. Εφαρμόζεται πάνω σε έναν πίνακα και παίρνει ως παράμετρο έναν άλλο πίνακα. Και αυτό που κάνει είναι επιστρέφει ένα πίνακα που παίρνει τα στοιχεία και του πρώτου και του δεύτερου. Δηλαδή αν κάνω α, β, τελεία ComCat, PQ, αυτό που θα πάρω είναι ένας πίνακας που έχει το α, β, β, q. Θα μου το επιστρέψει. Ναι, πρέπει να σας το είχα πει, συγγνώμη. Ναι. Θα επιστρέψει με τις πίνακες σε έναν νομένο. Ωραία. Θα έχει ναι, ένα πίνακα από το ένα στο ένα. Και ο τρόπος που θα γίνει έτσι. Θα ξεκινάει από το γενό πίνακα, βέβαια. Ελά, σε αυτό. Ναι. Η ComCat υπάρχει στη συνάρτηση. Ναι, υπάρχει. Είναι μέθοδος πάνω σε όλους τους πίνακες θάλασσης. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όταν θέλετε. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που είναι αρκετά χρήσιμες. Push, pop, shift, unshift, length. Όλα αυτά. Ωραία, εντάξει. Και επίσης, εκτός από συναρτήσεις ως παραμέτρους, μπορούμε να έχουμε και συναρτήσεις ως τιμές επιστροφής. Με τον ίδιο τρόπο, επειδή είναι ένας ακόμα τύπος δεδομένων. Όπως οι συναρτήσεις μπορούν να επιστρέφουν αριθμούς και booleans, μπορούν να επιστρέφουν και άλλες συναρτήσεις. Ωραία, για να δούμε. Τι έχουμε εδώ. Έχω μία συνάρτηση που λέγεται main function, η οποία αυτό που κάνει είναι επιστρέφει μία συνάρτηση και αυτή η συνάρτηση με τη σειρά της εμφανίζει το hello world. Παρατηρήστε ότι εδώ πέρα, τη στιγμή που καλώ τη συνάρτηση main function, δεν εμφανίζεται τίποτα. Γιατί δεν τρέχει το alert. Τη στιγμή που τρέχει το alert είναι όταν καλώ την hello. Εντάξει, όταν καλώ την main function, αυτή που μου επιστρέψει μία συνάρτηση, η οποία είναι έτοιμη να εμφανίσει το Hello World, όποτε την καλέσω. Ναι. Θα μπορούσα να την καλέσω το κουμπί με δεύτερη. Ναι, ναι, θα μπορούσα να την καλέσω βάζοντας δύο φορές παρενθέσεις. Συνήθως αυτό γράφεται και κάπως έτσι. Να το δεις δηλαδή, είναι και συνηθισμένο. Καλό πρώτα τη συνάρτηση που παράγει μια συνάρτηση και μετά στο αποτέλεσμα κάνω μια κλίση για να κάνει αυτό που να κάνει. Ναι. Αν κάναμε return display hello με παρενθέσεις, θα μας εμφάνιζε το hello ή απλά θα γύριζε στη μεταβλητή hello τη λέξη hello world.
το αρπακτικό. Επειδή κάνω alert μέσα στη συνάντηση, ο συνάδελφος λέει τι θα γινόταν να βάλω παρενθέσεις εκεί, στο display hello. Αυτό που θα γίνει είναι ότι θα κληθεί η συνάντηση στο display hello, αλλά επειδή δεν επιστρέφει τίποτα, δεν θα, η συνάντηση make function θα επιστρέψει το loop. Οπότε μετά δεν θα μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό καθόλου. Ωραία. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο με περισσότερο συναρτησιέτο και αντιμετωπίσουμε αυτό. Παιδιά, να δείξουμε λίγο μια πρότυπη εργασία από 4η-5η-6η. Είναι του Μουσοκάτη Βίρου. Ωραία. Εντάξει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ αξιόλογη δουλειά. Μπράβο του. Να μας την δείξει ένα μετάλλεπτο. Γεια σας. Ευχαριστώ. Η εργασία είναι 4η-5η-6η μαζί. Ξεκίνησαμε να δείξουμε τις βασικές λειτουργικότητες. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει εδώ το πάνελ του σβήστη. Αρχικά το πρώτο ζητούμενο ήταν ένα registration. Μπορούμε να δοκιμάσουμε να βάλουμε τώρα και το σβήστη. Ένα password 1-2-3. Κάνοντας register. Η σελίδα επιστρέφει με μήνυμα registration βαζά, please login. Προχωράμε στο login. Και πλέον το πάντα μας επιτρέπει να ανεβάσουμε αρχεία. Κάνουμε ένα δείγμα στο παρέμβαση και μετά από το κώδικα. Μπορούμε να ζούμε μια εικόνα. Κάνουμε upload. Γίνεται απαραίτητος έλεγχος για μέγεθος και για errors. Δεν γίνεται βέβαια για file type. Το αρχείο μας είναι εδώ. Έχει ανέβει από το χρήστη του web seminar. Και όσον αφορά το preview του, επειδή είναι εικόνα, δημιουργείται έτσι. Με τον download το κατεβάσουμε και με το close απλά και το παράδειγμα. Λοιπόν, να πάμε στον κώδικα. Θα δείξει και κάποιο κείμενο που κατεβαίνει Ajax. Ένα TXT το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, βέβαια είναι τοπικά, άρα ανοίγει σχετικά γρήγορα. Εντάξει, είναι πολύ μικρό, δηλαδή δεν είναι μια γραμμή, αλλά τουλάχιστον έτσι ίσως για να φανεί ο loader, έστω και λίγο, τώρα έχει φανεί τόσο. Το οποίο φορτώνει με Ajax, θα το δούμε στον κώδικα βέβαια. Και ό,τι δεν είναι φυσικά εικόνα ή κείμενο, με τη μία για download. Ότι είναι ένα άλλο franchise. Λοιπόν. Η βασική δουλειά γίνεται από το αρχείο index. Βάζουμε τα κλασικά πάνω σχεδιατικά με ότι χρησιμοποιούμε το μηχανισμό συνόρων της PHP για το σύστημα χρηστών. Και κάπου εδώ ξεκινάει το panel που έχουμε πάνω-πάνω, το sliding panel. Ελέγχουμε αν ο χρήστης έχει ήδη λογάρει, τότε του δίνουμε τη δυνατότητα να ανεβάσει αρχεία. Διαφορετικά πάμε στο registration form ή στο login form. Δεν ξέρω αν τα λέω γρήγορα, αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση. Όχι, προχωράω τον Λοιπόν, ελέγχουμε για λάθη. Σε περίπτωση για login errors ή για registration errors ή για file errors τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του submit της φόρμας μας. Εδώ είναι η πρώτη φόρμα για το login του χρήστη. Στο εδώ. Μετά είναι το registration του χρήστη, σε περίπτωση που ο χρήστης δεν είναι login. Εναλλακτικά, θα εμφανίσουμε κώδικα για το uploading των αρχείων, το οποίο διαχειρίζεται το αρχείο upload .php, και μετά από κάτω είναι μια συνάρτηση η οποία απλά εμφανίζει όλα τα αρχεία μας από τη βάση δεδομένων. Λοιπόν, τώρα το database το αφήνουμε είναι το κλασικό, κλασική σύνδεση στη βάση. Το download είναι ο download μας ο οποίος κάνει force download όλα τα αρχεία ώστε να μην τα χειριστεί ο browser όπως αυτό screen αν είναι γνωστά file types. Αυτό γίνεται με το context position με το μετάλλιο όρισμα και με το read file απλά με το αρχείο. Εδώ υπάρχει η βασική λειτουργικότητα όλου του project, δηλαδή υπάρχουν όλες οι συναρτήσεις οι οποίες καλούνται από όλα τα υπόλοιπα αρχεία της PHP. Η validate user ελέγχει αν ο χρήστης είναι valid μέσω του session. Η logged in το ίδιο, ελέγχει αν ο χρήστης έχει μπει. Έχει εισέλθει ώστε να ανοίξει το κατάλληλο panel. Η logout καταστρέφει τη σύνοδο. Λοιπόν, η register
καλείται από τη φόρμα, ελέγχει για το username και το password. Ελέγχουμε για μοναδικά username καταρχήν, αν υπάρχει το username στρέφω λάθος με το λόγο στο if. Μετά, εάν δεν υπάρχει, τότε προχωράμε με το να εισάγουμε το χρήστη. Στον κωδικό χρησιμοποιούμε το sharding, το οποίο ενισχύει πρακτικά την κωδικοποίηση που γίνεται από SHA ή από MD5. Το sharding πρακτικά είναι, το δημιουργούμε εδώ, είναι ένα τυχαίο string που αποτελείται από δεκαεξαρικούς αριθμούς, το οποίο το προσθέτουμε στο τέλος του password, ώστε πρακτικά να ισχυροποιήσουμε το password του χρήστη. Και παράλληλα το sharding αυτό το αποθηκεύουμε και στη βάση, ώστε μετά σε κάθε login να μπορούμε να συγκρίνουμε το password μαζί με το shard, αν είναι το ίδιο πράγμα που είναι κωδικοποιημένο στη βάση μας. Τελειώνοντας με την εισαγωγή στη βάση, επιστρέφουμε στην αρχική σελίδα με μήνυμα επιτυχίας εγγραφής, όπου το χρήστης πλέον μπορεί να εισέλθει. Για πιθανή περίπτωση θα αναβάλουμε κάποια JavaScript, ας πούμε, εκτός από έλεγχο στην PHP, να γίνεται και έλεγχο στο client side για όλα τα παιδεία. Με το login γίνεται το ίδιο πράγμα. Ξεκινάμε, βρίσκουμε τον χρήστη, αν υπάρχει το username του, και μετά από όλο αυτό χρησιμοποιούμε το SAL του και κάνουμε πάλι query στη βάση με το password, το SAL και το username για να δούμε ότι ο χρήστης είναι έγκυρος. Οπότε είτε τον εισάγουμε είτε απλά επιστρέφουμε μήνυμα ασφάλματος ότι δεν υπάρχει mismatch μεταξύ password και username. Να δούμε και λίγο το Ajax. Ναι. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το file preview. Βασική συνάντηση είναι η render pop-up, η οποία ξεκινάει με κάθε κλικ του ονόματος του αρχείου. Αρχικά ελέγχουμε αν το αρχείο είναι text ή image, με κάποια κλίση regular expression. Η render loader πρακτικά είναι μια συνάντηση η οποία μας δημιουργεί το loader μας μέχρι να φορτώσει με Ajax είτε η εικόνα είτε το κείμενο. Η render pop-up, ελέγχοντας το file type, αν δεν είναι γνωστό file type και δεν μπορεί να υποστηρίξει preview, τότε με τη μία στέλνει στο download link το file. Διαφορετικά φτιάχνει το overlay. Το overlay είναι το γκρίζο background που γκριζάρει όλη την εικόνα στην καρδιά να μας επιτρέπει αλληλεπίδραση με τα αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από το overlay για να μπορέσουμε μόνο να επικεντρωθούμε στο pop-up ή στο preview του αρχείου μας. Όλο το styling το δίνουμε μέσω CSS, μέσω jQuery, ώστε να μην έχουμε κάποια αλληλεπίδραση με κάποιο εξωτερικό CSS αρχείο. Εντάξει, αυτό είναι καθαρά επιλογή δική μας. Στη συνέχεια, φορτώνουμε το loader κάθε φορά και μετά φορτώνουμε το disk preview ανάλογα με το τι αρχείο έχουμε. Το render overlay, όπως είπαμε, είναι το overlay πάνω από τη σελίδα μας. Λοιπόν, με το preview, ανάλογα με το τύπο αρχείου, αν είναι text, με ένα Ajax request, παίρνουμε το περιεχόμενο του κειμένου, το οποίο το προσθέτουμε μέσα στο div με το ID pop-up μέσω της callback function στη συνάρτηση get του jQuery. Διαφορετικά είναι η εικόνα, δημιουργούμε ένα αντικείμενο εικόνας το οποίο βάζουμε ένα handler για το event, για το unload event, δηλαδή τι θα γίνει στην περίπτωση που αρχίσει να φορτώνει αυτή η εικόνα. Δημιουργούμε ένα άτυπο μέσα στο handler, δημιουργούμε ένα άτυπο thumbnail, είπα πρακτικά για να μην έχουμε σε περίπτωση μεγάλη σκόλα για να μην φεύγουμε έξω από τα όρια του παραδείρου μας. Με πολύ βασικούς υπολογισμούς που βρίσκουμε την ελάχιστη διάσταση του παραδείρου, την ελάχιστη διάσταση της εικόνας, που προσπαθούμε να ταυτίσουμε αυτά κάνοντας ένα resize. Προσθέτουμε την εικόνα μας εδώ. Στο pop-up, στο ID pop-up. Και τέλος, εφόσον έχουμε ορίσει τον handler σε περίπτωση του unload event, δίνοντας το αντικείμενο image, δίνοντας το πεδίο source, τότε αυτό κάνει trigger το unload event και πρακτικά εκτελεί το κώδικα από πάνω. Παράλληλα, όσο γίνεται όλο αυτό, υπάρχει ο loader, ο οποίος μας δείχνει ότι εκτελεί τη διαδικασία από πίσω και μπορούμε να περιμένουμε. Και τέλος, η add pop-up controls, η οποία προσθέτει τα δύο αυτά controls σε κάθε περίπτωση, στέλνοντας το download file στο link του download, δηλαδή κλείνοντας απλά το παράθυρο, πάντα μέσω JQuery. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε, Σιχάρη. Εντάξει.
θα το ανεβάσουμε κιόλα αν θέλετε να το κοιτάξετε αναλυτικά. Γιατί έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και πέρα από, από αυτά που έχουμε δει και από αυτά που ζητούσαμε. Οπότε νομίζω έχουμε να μάθουμε. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λίγο με συναντήσει πράγματα και αν έχουμε χρόνο να προχωρήσουμε και λίγο να πούμε κάποια animation στην JavaScript. Ωραία, είχαμε εδώ πέρα μία συνάντηση η οποία παράγει μία άλλη συνάντηση και την επιστρέφει. Μία συνάντηση λέγεται make function, δεν εμφανίζει κάτι, αλλά παράγει μία άλλη συνάντηση η οποία εμφανίζει τη λέξη hello world. Οπότε τη στιγμή που κάνουμε την κλίση τη συνάντηση make function δεν εμφανίζεται τίποτα. Το αποτέλεσμα τη όμω που είναι μία συνάντηση μπαίνει στην μεταβλητή hello, η οποία μετά καλείται ω συνάντηση και εμφανίζει το hello world. Εντάξει, οπότε έχω ουσιαστικά επιστροφή. Αντί για μία απλή τιμία, παιδιά, επιστρέφω στη συνάντησή μου μία άλλη συνάντηση. Πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ πέρα έχω μία λίγο διαφορετική συνάντηση. Πάλι έχω μία συνάντηση που δημιουργεί μία άλλη. Η συνάντηση η οποία δημιουργεί την άλλη λέγεται make other και η συνάντηση που δημιουργεί δεν λέγεται other. Αυτό που κάνει δημιουργεί μία συνάντηση η οποία παίρνει δύο ορίσματα και τα προσθέτει. Οπότε, φτιάχνω εκεί πέρα που λέει add two values. Πήγαινε το λίγο να δούμε. Ωραία, εκεί δημιουργώ ουσιαστικά μια συνάντηση η οποία προσθέτει δύο αριθμούς. Την κρατάω στην add two values και μετά εμφανίζω την συνάντηση πρώτα και κατά δεύτερον εμφανίζω το αποτέλεσμα της κλίσης της που ουσιαστικά θα είναι 12 στην περίπτωση. Ωραία, κάποιες ερωτήσεις υπάρχουν πάνω σε αυτό να δείξω κάποιο λίγο πιο δύσκολο στη συνέχεια. Ωραία, εντάξει, αφήνω βλέπω. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω κάτι πιο ενδιαφέρον. Έχω τη συνάρτηση make multiplier, η οποία παίρνει ένα συντελεστή, τον factor, και φτιάχνει μια συνάρτηση η οποία πολλαπλασιάζει έναν αριθμό με τον factor που είχα δώσει στην αρχική. Εντάξει. Οπότε αυτό που λέω είναι το εξής. Πρώτα φτιάχνω μια συνάρτηση η οποία διπλασιάζει το όρισμά τη. Και είναι. Αυτή εδώ πέρα. Την λέω double. Η W λοιπόν είναι μια συνάρτηση που παράγεται από την main multiplier. Στη main multiplier λοιπόν περνάω το 2, το οποίο είναι το factor μου, και λέω ότι η multiplier, η οποία θα επιστρέφεται, είναι η συνάρτηση η οποία πολλαπλασιάζει το χ με το 2. Βλέπετε ότι το factor δεν περνάει στη multiplier, αλλά έχει περάσει στη main multiplier. Οπότε τη στιγμή που καλώ τη main multiplier, ουσιαστικά αποθηκεύεται αυτό που περνάει ως όρισμα στο factor, και στη συνέχεια δημιουργείται μια συνάρτηση double, triple, quadruple, η οποία παίρνει ένα όρισμα και κάνει αντίστοιχα είτε διπλασιασμό είτε τριπλασιασμό. Οπότε εδώ στο πρώτο αλέρι θα εμφανιστεί η συνάρτηση 2χ, από κάτω θα εμφανιστεί το 10 και στην τρίτη περίπτωση θα εμφανιστεί το 12. Εντάξει. Παρατηρήστε ότι το factor είναι διαφορετικό για κάθε ένα από τα multipliers. Στην μία περίπτωση είναι 2, στην άλλη είναι 3, στην άλλη είναι 4. Δεν μοιράζονται ένα κοινό factor. Παρόλο που η factor, η μεταβλητή ορίζεται σε ένα σημείο, είναι διαφορετική για κάθε κλίση. Ωραία. Είναι κατανοητό αυτό, πώς το λέει. Αν νομίζω το χ ως κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, μπορεί να το κάνω αυτό. Ως, ας πούμε, κάθε φορά που λέω W, θα γίνεται... Θα μπορούσα εδώ πέρα, η ουσία είναι ότι η συνάρτηση που επιστρέφεται ουσιαστικά παίρνει μια παράμετρο και κάνει κάτι πάνω σε αυτή. Αν το είχε κάτι συγκεκριμένο, θα μπορούσα, δηλαδή θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Όπως το. Ας το φτιάξω. Θα μπορούσα να κατασκευάσω μια συνάρτηση η οποία επιστρέφει πάντα ένα σταθερό αριθμό. Δηλαδή παίρνει παραμέτρους, το είχε κάτι σταθερό, το 5 ας πούμε. Αυτή είναι μια συνάρτηση που επιστρέφει το 5. Και αυτή τη συνάρτηση μπορώ να την επιστρέψω από μια μεγαλύτερη συνάρτηση. Έχω φτιάξει μια συνάρτηση που λέγεται GetFiveMaker, η οποία επιστρέφει μια συνάρτηση, η οποία επιστρέφει το 5. Οπότε αν κάνω F, η συνάρτησή μου να είναι το GetFiveMaker για το αποτέλεσμα της. Αυτό που κάνω είναι καλώ την FiveMaker, η οποία επιστρέφει μια συνάρτηση, δεν έχω πάρει ακόμα το 5, και αν κάνω το alert της F, αν καλέσω την F, θα πάρω το 5. Οπότε εδώ έχω επιστροφή του 5. Αν παρατηρήσω πάλι τη διαφορά στην κλίση και στην χρήση, έτσι. Αν βάλω παρένθεση, είναι η κλίση.
Ωραία. Εντάξει, αυτό λέγεται κλείσιμο. Το γεγονός ότι έχω μία παράμετρο μέσα στη συνάρτησή μου, όταν την καλώ, και αποθηκεύεται ουσιαστικά η τιμή της παραμέτρου για την δημιουργία της εσωτερικής συνάρτησης, αυτό είναι το κλείσιμο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τη στιγμή που καλώ τη make multiplier, ουσιαστικά όλα τα στιγμιότυπα των παραμέτρων, στη συγκεκριμένη περίπτωση μόνο το factor και των τοπικών μεταβλητών, αποθηκεύονται σε αυτό που λέμε κλείσιμο. Και αυτό χρησιμοποιείται μετά στην multiplier που θα αντιστρέψω. Άρα η multiplier δεν είναι μια γενική συνάρτηση. Είναι μια συνάρτηση που γνωρίζει το κλείσιμο μέσα στο οποίο βρισκόταν, που αφορά την τιμή του factor τη συγκεκριμένη. Ωραία, αυτό μπορώ να το εκμεταλλευτώ για να κάνω πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε έτσι, από τα JavaScript. Επιχώρησα λίγο. Κάτι σαν αυτό. Λοιπόν, εδώ έχω μια συνάρτηση η οποία λέγεται Make Counter και η οποία έχει μια τοπική μεταβλητή Count, η οποία είναι μέρος του κλεισίματος. Και αυτή η Make Counter παράγει μια συνάρτηση η οποία είναι ανώνυμη. Πήγαινε να δείξω λίγο αυτό. Από κάτω. Αυτή η συνάρτηση παράγεται. Ωραία, γιατί τι κάνει? Αυξάνει την τοπική μεταβλητή Count του κλεισίματος και την επιστρέφει. Από κάτω. Ωραία, και την επιστρέφει. Ωραία, οπότε φτιάχνω δύο ουσιαστικά συναρτήσεις, την Count Chaos και την Count. Και λέω ότι στη μία περίπτωση, στην πρώτη περίπτωση δημιουργείται ουσιαστικά ένα διαφορετικό κλείσιμο από τη δεύτερη περίπτωση. Οπότε η count chaos έχει ένα ανεξάρτητο count από την count chicken. Οπότε αν καλέσουμε την count chaos, θα με επιστρέψει την πρώτη φορά που θα την καλέσουμε να επιστρέψει 1, τη δεύτερη φορά που θα την καλέσουμε να επιστρέψει 2 και ούτω καθεξής. Αλλά η αύξηση του count για τη μία είναι διαφορετική από την αύξηση του count για την άλλη. Θέλεις να τρέξουμε όλα αυτά που δούμε? Παρατήρησε εδώ ότι τα κάνω είναι δύο ανεξάρτητες μεταβλητές, κάθε μία σε κάθε κλίση. Λοιπόν, ας δούμε. Λοιπόν, τα κάνω είναι ένα αρχικά. Γίνονται δύο, γίνονται μετά καλά το chicken, το οποίο είναι ένα, ανεξάρτητο από το δύο του κάους. Γίνεται δύο, γίνεται τρία. Τώρα το τρία το chicken είναι και αυτό διαφορετικό από το δύο του κάους. Έτσι, οπότε βλέπετε ουσιαστικά το νόημα του κλεισίματος, ότι μπορώ να αποθηκεύσω μία τιμή, καλώντας μία συνάρτηση. Και αυτή η τιμή έχει έννοια για όλες τις συναρτήσεις τις εσωτερικές που παράγονται μέσα από αυτή. Εδώ. Εντάξει, η ουσία στο κλείσιμο είναι η μεταβλητή count. Ωραία. Υπάρχει κάποια ερώτηση σχετικά με τα κλεισίματα? Ωραία, τι closures λέγονται στην βιβλιογραφία συνήθως αρχικά. Ωραία, πάμε λοιπόν εδώ. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το count περνάει όταν τη δημιουργούμε τη συνάρτηση το return function, επειδή είναι μέσα εκεί που δημιουργείται το count. Μετά όμως γιατί ξαναυπάρχει μετά αυτή. Στη στιγμή που δημιουργείται μία συνάρτηση, δεν δημιουργείται κάπου ανεξάρτητα, αλλά δημιουργείται μέσα στο πλαίσιο της δημιουργίας της. Το πλαίσιο της δημιουργίας της, το κλείσιμο, αποθηκεύεται μαζί με τη συνάρτηση. Δηλαδή, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο της count αποθηκεύεται. Μπορώ να το αλλάξω, να το επεξεργαστώ, να το κάνω. Αποθηκεύεται μαζί με τις μεταβλητές που υπάρχουν μέσα στο στιγμιότυπο. Ναι. Ουσιαστικά, το στιγμιότυπο εννοώ τη συγκεκριμένη μεταβλητή που η τιμή της μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μέσα στη συνάρτηση. Αυτό. Το count έχει δύο στιγμιότυπα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μία για το make count, μία για το count chaos και μία για το count chicken. Διαφορετικά. Εντάξει. Τώρα είναι λίγο περίεργο, δεν το έχει ξαναδεί αυτό. Θέλει λίγο δοκιμές για να το χωνέψετε, όσο δεν το έχει ξαναδεί. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω, να δούμε κάποια διαφορετικά πράγματα. Εντάξει, η JavaScript έχει το ενδιαφέρον ότι έχει και στοιχεία προστατικού προγραμματισμού και στοιχεία
αντικειμενοστραφούς και στοιχεία συναντησιακού. Οπότε συνδυάζει στοιχεία από διάφορες γλώσσες. Είδαμε μέχρι στιγμής την προστατική μορφή της και τη συναντησιακή. Έχουμε δει και κάποια στοιχεία αντικειμενοστραφούς. Θα δούμε κάποια παραπάνω τώρα. Καταρχάς, το έχουμε δει ότι η JavaScript ουσιαστικά αντιμετωπίζει τα αντικείμενα σαν λεξικά, είναι το ίδιο πράγμα. Και μπορούν να έχουν ιδιότητες και μεθόδους. Οι μέθοδοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ιδιότητες οι οποίες έχουν τιμή τύπου συνάρτηση. Και αυτό που χρησιμεύουν, αυτό στο οποίο χρησιμεύουν συνήθως αντικείμενα είναι για να έχω πολλές συναρτήσεις μαζί, οι οποίες κάνουν μια παρόμοια δουλειά. Δηλαδή, στην εργασία, ας πούμε, την έκτη που μας έδειξε ο Σωκράτης, θα μπορούσα να έχω ένα αντικείμενο το οποίο να χειρίζεται όλα τα file previews. Και εκεί μέσα να έχω όλες τις σχετικές συναρτήσεις. Ώστε να, αν έχω πολύ μεγάλη JavaScript, να μπορώ να διαχωρίζω τις διάφορες λειτουργίες. Εντάξει, τώρα κάποια παραδείγματα με αντικείμενα. Καταρχάς, μπορώ να ξεκινήσω με ένα κενό αντικείμενο. Αυτό τι κάνει, δημιουργεί μία μεταγωγή που λέγεται MyObject, η οποία είναι το κενό αντικείμενο. Δεν έχει καμία ιδιότητα πουθενά. Προχωρώ λίγο παρά κάτω. Αλλά το ενδιαφέρον με τη JavaScript αντίθετα από τις υπόλοιπες αντικειμενοστραφείς γλώσσες είναι ότι μπορώ να προσθέσω εγώ δικές μου ιδιότητες και μεθόδους αφού δημιουργήσω ένα αντικείμενο. Και μάλιστα όχι μόνο στα αντικείμενα που δημιουργώ ο ίδιος, αλλά και στα υπόλοιπα αντικείμενα που υπάρχουν στη γλώσσα. Εδώ τι κάνω, παίρνω όλα τα links, τα βάζω στο μεταβλητή τη σελίδα μου και παίρνω μετά το πρώτο από αυτά και το αποθηκεύω στο μεταβλητή link. Και εδώ τώρα, αφού είναι ένα αντικείμενο αυτό, ουσιαστικά ένα λεξικό, μπορώ να προσθέσω ένα κλειδί και να του δώσω μια τιμή. Πράγματι, κάνω, βάζω το coolness factor και του δίνω τιμή maximum. Και μπορώ να το κάνω αλέρ. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ βολικό, γιατί σε αντικείμενα τα οποία μου δίνει ο browser, μπορώ να προσθέσω δικές μου ιδιότητες, να κρατάω τιμές που χρειάζομαι, οτιδήποτε τέτοιο. Βολεύει, αλλά μπορώ να το κάνω και στα δικά μου αντικείμενα. Οπότε αντί να δημιουργώ αντικείμενα με τις αγγείλες, μπορώ να βάλω δύο κενές αγγείλες και μετά τις ιδιότητες μου να τις προσθέσω, αν μου αρέσει περισσότερο αυτός ο τρόπος. Εντάξει, εδώ ένα αντικείμενο που έχει ιδιότητες αριστερά και τιμές στα δεξιά. Και μπορώ να εμφανίσω την ηλικία και τη σελίδα. Εντάξει, πάμε λίγο παρακάτω. Μεθόδους. Έχω ένα στήλο τελεσφάνου, ο οποίος έχει ένα όνομα και έχει και μία μέθοδο bar. Εντάξει, μπορώ να καλέσω τη μέθοδο χρησιμοποιώντας τη σύνταξη. Όπως θα καταλάβατε, αυτό είναι το ίδιο που θα κάνω και το doc.bart έτσι. Μια και έχουμε δει συναρτήσεις τώρα, καλύτερα. Μπορώ να πάρω την τιμή αυτή και μετά να την καλέσω. Δεν έχει κάποια διαφορά. Ωραία, πάμε λίγο παρακάτω. Τώρα, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα σε JavaScript, το this. Το this το έχουμε ξαναδεί, αλλά δεν έχουμε δει λεπτομερώς τι είναι αυτό το οποίο κάνει. Ας το δούμε τώρα. Το this αυτό που κάνει είναι αναφέρεται στο αντικείμενο που χρησιμοποιήσαμε για να καλέσουμε τη συνάρτηση. Ή με άλλα λόγια, το αντικείμενο στο οποίο ανήκει η συνάρτηση που καλούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ένα αντικείμενο που λέγεται parrot και έχει μία ιδιότητα name και μία μέθοδο say name. Η say name αυτό που κάνει είναι alert το όνομα του παπαγάλου. Και βλέπετε ότι χρησιμοποιώ εκεί το this. Αυτό δουλεύει διότι το this αναφέρεται στο αντικείμενο parrot. Τη στιγμή που χρησιμοποιώ το this, δηλαδή είναι εκεί σαν να χρησιμοποιώ το parrot. Και το τελεία name μου επιστρέφει την τιμή τη ιδιότητα name του αντικειμένου parrot. Ο λόγος που δουλεύει αυτό είναι γιατί όταν κάνω parrot.say name, είναι εμφανές ότι η say name ανήκει στο αντικείμενο parrot. Φαίνεται και από τον τρόπο κλήση. Εντάξει, ότι η ανήκει εκεί πέρα. Ας δούμε κάτι ακόμα, ένα ακόμα παράδειγμα. Λοιπόν, καταρχάς, πριν δούμε το επόμενο παράδειγμα, να σας πω το εξής, ότι αν έχουμε μια συνάρτηση η οποία δεν ορίζονται για κάπου σε ένα αντικείμενο, ανήκει αυτόματα όπως είδαμε στο window. Γιατί όταν γράφω το say hello εδώ πέρα, είναι σαν να ορίζω μια μεταβλητή say hello και να της δίνω μια τιμή. Αλλά είδαμε ότι οι μερικές μεταβλητές αποθηκεύονται στο window. Οπότε αν κάνω εδώ alert this μέσα, θα μου εμφανίσει window. Γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει ουσιαστικά κανένα αντικείμενο για να την καλέσω. Οπότε το προεπιλεγμένο είναι το window. Τελειώνω λίγο. Ωραία. Εδώ πέρα, αυτό απαντάει στο ερώτημα γιατί το this μπορώ να το χρησιμοποιώ μέσα στα events τα οποία ορίζονται με τελεία on click, με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν μπορώ να το χρησιμοποιώ όταν χρησιμοποιώ τις ιδιότητες του browser inline.
Τι γίνεται, εδώ παίρνω ένα, το πρώτο link της σελίδας και καλώ τη συνάντηση on click. Με αυτόν τον τρόπο θα την καλούσε και ο browser τη στιγμή που θα γινόταν on click. Βλέπετε ότι στην κλίση τη το δεις είναι το link, γιατί γίνεται link.onclick. Οπότε τελικά εκεί πέρα μπορεί να κάνω this.hf και αυτό μου δίνει τη διεύθυνση στην οποία πρόκειται να πάω. Ωραία, θα πάμε λίγο εδώ. Θα ξέρω κάτι ενδιαφέρον. Φτιάχνω μια συνάρτηση η οποία λέγεται Navigate Away και η οποία εμφανίζει τη διεύθυνση this.hf. Αλλά τη στιγμή που την ορίζω σαν Navigate Away, παρατηρήστε ότι το this είναι το window. Αλλά όταν θα κάνω την αντιγραφή, δηλαδή θα κάνω το link.onclick ίσω Navigate Away, πλέον το onclick είναι μια συνάρτηση η οποία είναι ακριβώς η ίδια με την Navigate Away, με τη μόνη διαφορά ότι πλέον το this δεν είναι το window, αλλά είναι το link. Εξαρτάται δηλαδή από πού την καλώ. Μπορεί να είναι η ίδια συνάρτηση, αλλά υπό άλλες προϋποθέσεις το this να είναι κάτι διαφορετικό, ανάλογα με την κλίση της. Και αυτό είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα σε JavaScript και ο τρόπος με τον οποίο θα το κατανοήσετε είναι με πειράματα. Υπάρχει κάποια ερώτηση σχετικά με τη λέξη κλειδί this και πώς χρησιμοποιείται. Ωραία. Εντάξει. Παρατηρήστε εδώ πέρα ότι επειδή κάνω την navigate away χωρίς κάποιο αντικείμενο, το this εδώ πέρα θα είναι το window και άρα δεν θα μπορώ να πάρω το link πάνω στο οποίο εφαρμόστηκε. Αυτό είναι και ο λόγος που, ένας από τους λόγους που δεν μας αρέσει αυτό, αυτός ο τρόπος κλίσης. Αυτά σχετικά με αντιγραφή προγραμματισμού και συναρτησιακό προγραμματισμό σε JavaScript. Ας δούμε τώρα μία από τις λειτουργίες της JavaScript που είναι από τις πιο χρήσιμες, που είναι τα animations. Τι είναι ουσιαστικά ένα animation? Είναι μία σταδιακή μεταβολή θέσης, χρώματος ή μεγέθους. Το έχετε δει και σε jQuery αυτό, αλλά τώρα θα δούμε και πώς υλοποιείται. Οπότε, ας δούμε, έχουμε αυτό το τετράγωνο, θέλουμε να μετακινηθεί προς τα κάτω με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, το έχω δώσει ένα στυλ εκεί πέρα με CSS και είναι ένα σκέτο div. Εντάξει, και το ερώτημα είναι πώς θα το μετακινήσω. Μην πρέπει να προχωράσουμε λίγο πίσω. Ωραία. Υπάρχει κάποια ιδέα για το πώς θα το μετακινήσω σταδιακά προς τα κάτω? Ναι. Αλλάζουμε τη θέση του μέσω ίσως του time interval. Ωραία. Σωστό. Σωστό είναι αυτό. Ωραία. Η πρώτη άποψη συνήθως είναι να κάνουμε κάτι σαν και αυτό, που θα είναι πιο συνηθισμένο σε μια γλώσσα σαν τη C. Τι γίνεται εδώ πέρα? Έχω ένα while το οποίο πηγαίνει το position 0 μέχρι το 100 και αλλάζει σταδιακά το top. Αυτό δεν θα δουλέψει γιατί θα τρέξει όλο ξαφνικά και ξαφνικά το αντικείμενο το 0 θα βρεθεί στο. Το 100. Ενώ εμείς θέλουμε να μετακινηθεί σιγά σιγά και ο συνάδελφος πρότεινε να χρησιμοποιήσουμε μία από τις συναρτήσεις set timeout, set interval, που είναι και η σωστή μέθοδος για να γίνει κάτι τέτοιο. Για να δείξω αυτό. Ωραία, οπότε εδώ έχουμε έναν τρόπο με τον οποίο σταδιακά μετακινούμε το αντικείμενο μας προς τα κάτω, συνεχώς, χωρίς να σταματήσουμε ποτέ. Τι γίνεται? Παίρνω πρώτα το αντικείμενο σε μεταβλητή D. Αρχικά θεωρώ ότι το position είναι 0, το βάζω πάνω δηλαδή. Και τι κάνω? Ορίζω ένα interval το οποίο τρέχει κάθε 50 milliseconds και λέω ότι αύξησε το position κατά ένα, μετακίνησε το δηλαδή κατά ένα pixel προς τα κάτω και άλλαξε το style top σε αυτό το καινούριο position. Οπότε θα δούμε ένα τετράγωνο το οποίο πηγαίνει σιγά σιγά προς τα κάτω και δεν σταματάει ποτέ. Κάποια ιδέα για το πώς θα μπορούσαμε να σταματήσει όταν φτάσει στο position 100? Ναι, θα μπορούσα να κάνω. Όταν φτάσει μια θέση, να κάνω return. Ναι. Λέει ο συνάδελφος να προσθέσω ένα return σε περίπτωση που το position είναι μεγαλύτερο από το 100. Θα δουλέψει αυτό? Τι λέτε, λοιπόν? Ναι. Θα δουλέψει, αλλά θα συνεχίζει να το κάνει και πάντα. Ναι. Η συνάδελφος λέει ότι θα συνεχίσει, θα δουλέψει μέχρι να βάλει το return και δεν θα συνεχίσει να τη συναλλάζει το top, αλλά θα συνεχίσει να τρέχει αυτό. Οπότε, μάλλον θα είναι επιθυμητό όχι να γίνεται ο έλεγχος κάθε 50 μιλισέκοντς, αλλά να σταματήσει να γίνεται και ο έλεγχος. Ναι. Κάποιος δεν κάνει και η αριτέρα, δεν το θυμάμαι. Ναι, εκτός από αυτό όμως, μπορούμε να κάνουμε και το εξής. Για προχώρα το.
μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κάνω εδώ, λέω ότι η anime θα κληθεί μετά από 50 milliseconds. Και μέσα στην anime λέω ότι ξέρεις τι, αν το αποζήσω είναι ακόμα μικρότερο από το 100, κάλεσε την ξανά μετά από 50 milliseconds. Αλλά όταν θα φτάσει πάνω από 100, θα σταματήσει να καλείται πλήρως. Δεν θα ξανακληθεί. Ωραία. Εντάξει, ας δείξουμε και ένα παράδειγμα. Έχουμε χρόνο παράδειγμα. Λίγο. Έχουμε, ναι, ωραία. Εντάξει. Πήγαινε λίγο στο παράδειγμα. Σε αυτό που μου φτιάξει μας μαζί. Λοιπόν, έχω φτιάξει ένα παράδειγμα να σας δείξουμε. Με animations, ελπίζω να προλάβουμε. Ποιο είναι, αυτό. Λοιπόν, έχουμε εδώ μία εικόνα. Και κάνοντα κλικ πάνω στην εικόνα γίνεται αυτό το εφέ. Το οποίο και ξανά. Έτσι, ωραία. Κάνοντα ξανά κλικ, επαναλαμβάνω αυτό και αλλάζει ένα στι δύο εικόνε. Το οποίο είναι κάτι όμορφο και μπορώ να κάνω και αντίστοιχα πράγματα. Είδατε και στην εργασία του συναδέλφου ότι μετακινούσε, ας πούμε, την πάνω μπάρα σταδιακά. Εντάξει, υπάρχει κάποια ιδέα για το πώ θα μπορούσε να. Να. Μην κάνει πολλά κλικ. Προφανώ διορθώνεται αυτό με τα πολλά κλικ. Αλλά το πρώτο πράγμα. Δηλαδή, το απλό εφέ αυτό που βλέπουμε εδώ, πώς θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε. Δηλαδή, σε αυτή που εμφανίζεται να αυξάνουμε το width σταδιακά, σε αυτή που εξαφανίζεται να μειώνουμε το width σταδιακά, μέχρι να φτάσει στο πλήρες μήκος, και όταν φτάσει στο πλήρες μήκος, να σταματάμε το set timeout. Και όλα αυτά να γίνεται με ένα set timeout σε μια συνάρτηση η οποία σταδιακά αλλάζει το μήκος των εικόνων. Ναι, όμως εμείς θέλουμε κάποιο πράγμα να εμφανίζεται από δεξιά. Θέλουμε να εμφανίζεται από δεξιά. Θα πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Δεν θα πηγαίνει δεξιά-αριστερά, λέει. Μπορούμε να φτιάξουμε δύο div που περιέχουν και τις δύο εικόνες. Οπότε θα κάνει και το div κάθε φορά που το πατάμε. Οπότε θα εμφανίζει μία και θα εμφανίζει η άλλη. Και θα αυξάνεται και θα μειώνει και το μήκος του ενός div και του άλλου. Δηλαδή το ένα div θα παίρνει τη θέση του άλλου. Όσο το μεγάλο είναι. Γιατί χρειάζεται να χρησιμοποιήσει div, αφού έχει image που μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά θα κάνουμε overflow heap. Α, έχει ένα div απ' έξω, λες εσύ. Μακρύνει. Δύο div είναι κολλημένα. Εντάξει, έχει δύο εικόνες που είναι κολλημένα. Στο ίδιο πράγμα. Αν έχει δύο images, δεν είναι κολλημένα. Ναι. Μπορούσαμε να αλλάξουμε τη διεύθυνση κάθε εικόνα. Δηλαδή, μπορεί να τελειώσει πρώτη, να αλλάζουμε τη διεύθυνση. Ναι, ο συνάδελφος προτείνει κάτι ώστε όταν κάνουμε κλικ να συνεχίζει, όταν τελειώσει, να αλλάξουμε τις δύο. Τα URLs των δύο εικόνων να τα αλλάξουμε, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να γίνει αυτό για πάντα. Ενδιαφέρουσα άποψη αυτή. Εντάξει, κάτι άλλο υπάρχει, ναι. Αυτό δεν θα ξαναφόρτωνε όμως την εικόνα. Όχι, γιατί γίνεται cas στον browser. Όταν φορτώνει μια εικόνα, την αποθηκεύει και όταν την ξαναχρησιμοποιήσει, φορτώνει αμέσως. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα τέτοιο. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε να το γράψουμε αυτό, όσο χρόνο έχουμε. Ναι, να γράψουμε αυτό. Κάνουμε λίγο το έτσι. Ωραία, φτιάχνουμε την βασική δομή του HTML. Έχω δύο image tags, τα οποία έχουν το καθένα μήκος 500 και ύψος 300. Και θα τοποθετώ με άψο λίγο ώστε να μπορώ να τα μετακινήσω. Το top και left θα είναι 0 αρχικά. Βάζω εκεί πέρα τις διευθύνσεις τους και έχουμε ένα script στο οποίο θα γράψω το κώδικά μου για το animation. Ωραία. Εντάξει, οπότε αρχικά θα πρέπει να εντοπίσω το click event. Επειδή δεν θέλω να φορτώσω το JQ editor, θα χρησιμοποιήσω το on-click του browser. Θα πάρω αρχικά τις δύο εικόνες, θα τις κρατήσω σε ένα πίνακα, χρησιμοποιώντας αυτή τη συνάρτηση. Και ας φτιάξω μια συνάρτηση η οποία θα παίρνει δύο παραμέτρους. Η μία να είναι
το element από το οποίο θα γίνει το, από το, το οποίο θα κρυφτεί και το, η δεύτερη παράδοση είναι το element το οποίο θα εμφανιστεί. Ώστε να είμαστε αρκετά γενικευμένοι. Ναι, ναι, ξεχωρίζει την όνομα. Έτσι και έτσι. Εντάξει, για να δούμε. Βάλει να παίρνει δύο παραμέτρους εκεί μέσα, η άλλη, from the two. Ωραία. Και μην την καλέσει. Πάμε, δηλαδή, κάλεσε τη, αλλά όχι τη στιγμή που ορίζεται, αλλά αφού γίνει. Κάνει μια νόμη. Τι θέλει. Δεν παίρνει ένα παραμέτρο from the two, παίρνει. Άλλο. Ναι. Ωραία, βλέπετε το εξής, ότι θέλαμε να καλέσουμε την animate την ώρα που γίνεται το κλικ, αλλά για να περάσουμε παραμέτρους θα πρέπει να την καλέσουμε. Οπότε φτιάχνω μια συνάντηση ανώνυμη, η οποία καλεί την animate, αλλά την καλεί μόνο τη στιγμή που γίνεται το κλικ. Έτσι, γιατί δεν θέλαμε να κληθεί την ώρα που γίνεται η εκχώρηση. Όχι, θα πάρει το. Όχι, το είμαστε στη 0 και είμαστε σε 1. Το αντικείμενο από το οποίο θα πάει προ το οποίο θα πάει. Το είμαστε στη 0. Έτσι. Από το 0 σε 1. Ωραία, βάλει και semicolons. Ωραία, οπότε η συνάντηση animate παίρνει δύο παραμέτρους και αυτό που θέλουμε να συμβεί είναι να ξαναεμφανιστεί η from και να εμφανιστεί η to. Αν εκεί που ορίζω τον click δεν είχα φτιάξει την ανώνυμη συνάντηση που μένει γύρω-γύρω και χρησιμοποιούσα την animate scale και την καλούσα, θα καλούνταν τη στιγμή που ορίζεται τον click και όχι τη στιγμή που γίνεται το click. Εντάξει, τώρα έχουμε μια συνάντηση η οποία είναι ανώνυμη, επέλεξα να το δούμε λίγο. Αυτή η συνάντηση εδώ πέρα που είναι ανώνυμη θα κληθεί τη στιγμή που θα γίνει το κλικ. Γιατί δεν την καλώ, απλά την αναθέτω. Και όταν καλείται αυτή η συνάντηση, με τη σειρά τη καλείται η animate με τις σωστές παραμέτρους. Εντάξει. Ωραία. Τώρα στην animate αυτό που θέλω να κάνω είναι να έχω ένα κλείσιμο που θα έχω μια μεταβλητή position, ας πούμε, η οποία θα ξεκινάει από το 0 και θα φτάνει μέχρι το 1. Και θα κάνω ένα timeout το οποίο θα καλεί μια συνάντηση, ας πούμε move, και η οποία θα είναι τοπική μέσα στην άνοιγμα. Θα την κάνω κάθε 50 δευτερόλεπτα, 50 milliseconds, μετά από 50 milliseconds αρχικά, μετά θα την ξανακαλέσω μέσα από το εαυτό της. Οπότε, φτιάξει την move, φτιάξει την μέσα στην άνοιγμα. Ωραία, τη φτιάχνω μέσα στην άνοιγμα, γιατί θέλω να έχω πρόσβαση στο from και στο to. Βλέπετε ότι είναι μέρος του κλεισίματος και το position και το from και το to. Ωραία, οπότε αυτό που θέλω να κάνω είναι. Ναι, μέσα στο move. Ωραία, όσο το position παραμένει μικρότερο του 1, πάνε. Μικρότερο του 1. Μικρότερο. Αν. Ναι, εντάξει. Ωραία, όσο είναι μικρότερο του 1. Του 1, μάλλον. Εντάξει, μάλλον του 500 πάνω. Αυτό είναι το μήκο. Ωραία. Αν είναι πρόεδρο του 500, συνέχισε να φτιάξει το position, άφησε το κιόλας. Άφησε το από κάτω, να φτάσει το 500. Ωραία. Και τώρα με βάση το position θα το χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε το μήκος των εικόνων. Οπότε θα αλλάξουμε ουσιαστικά το style του from και το style του to, που είναι παράμετροι. Και επειδή ουσιαστικά το from και το to είναι παράμετροι, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι το πρώτο ή το δεύτερο, αφού κάθε φορά περνάμε το αντίστοιχο και δεν έχουμε το πρόβλημα που ανέφερε ο συνάδελφος. Η from είναι αυτή που θα εμφανιστεί. Η from είναι αυτή που θα εξαφανιστεί με αυτό το animation, γιατί είναι αυτή στο οποίο θα πάμε, στην οποία θα πάμε. Ωραία, οπότε η μία χάνει σιγά σιγά, ενώ είναι 500 αφαιρείται σιγά σιγά το position μέχρι να φτάσει να γίνει 0, ενώ η άλλη σιγά σιγά αυξάνεται και το position της γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Αν το δούμε αυτό, Ωραία, θα έχει καταρχάς, γίνεται πολύ αργά, αλλά δεν βλέπουμε και μία εικόνα να εμφανίζεται. Γιατί? Oh.
Εντάξει, είναι και οι δύο σε left 0, έτσι. Οπότε παρατηρήστε ότι η δεύτερη θα έπρεπε να μετακινείται κιόλας εκτός από το να αυξάνει το μήκος της. Θα το κάνω γι' αυτό. Κάτω τη λέω πιο γρήγορα. Βάλτε το εφτάκι για να γίνει όπως είναι. Και σ' άλλο. Θα βάλω σύνδεσα πόσο πλέκα. Άρα τώρα το τρέχουμε πιο συχνά και επίσης το position το αυξάνουμε περισσότερο. Και υπορίζουμε το width, θα ορίσουμε και το left. Πλέον, το οποίο θα είναι. Πέρα, αυτό θα είναι position. Ωραία. Και έχω αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα το ανεβάσουμε κιόλα αν θέλετε να το κοιτάξετε. Πήγαινε στις διαφάνειες. Ωραία. Τώρα αυτά για σήμερα. Θα δούμε τι είδαμε. Αντισυναντησιακό, αντικαταστροφή προγραμματισμό, κάποια animations. Και την επόμενη φορά θα δούμε πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε χρησιμοποιώντας SVN. Το οποίο όσοι κάνετε τις τελικές εργασίες μαζί με άλλους, ίσως το είδατε σαν πρόβλημα. Ειδικά αν γράφετε στα ίδια αρχεία και πρέπει να ανταλλάσσετε δύο κώδικα, θα δούμε ουσιαστικά πώς μπορούμε να ανταλλάσσουμε κώδικα χωρίς προβλήματα χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο. Αν έχετε ερωτήσεις για JavaScript, σκεφτείτε τις και πείτε τις την επόμενη φορά, γιατί θα είναι το τελευταίο μάθημα πριν το workshop. Καλή σου βράδυ.